Γεια σας φίλες και φίλοι. Ένα παραμύθι που διαβάζω για καληνύχτα στα παιδιά μου έχει τίτλο «Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους». Λένε πως υπήρχε κάποτε, μα νομίζω πως υπάρχει ακόμα, μια χώρα που οι κάτοικοι της ήταν άσπροι. Γι' αυτό την έλεγαν ασπρική και τους κατοίκους της ασπρικανούς. Λένε επίσης πως ήταν μακριά από εδώ, όμως νομίζω ότι μπορεί να ήταν και κοντά. Ίσως μάλιστα να ήταν και ο τόπος που ζούμε εμείς τώρα. Το σίγουρο είναι πως αυτή τη χώρα ζούσε ένας καλός και φιλήσυχος ανθρωπάκος που ήταν κόκκινος και τον έλεγαν Πορφύριο Ξεχωριστό. Η ζωή του κυλούσε ειρηνικά μέχρι την ημέρα που οι άσπροι συμπατριώτες του ξαφνικά και χωρίς λόγο άρχισαν να τον αντιμετωπίζουν εχθρικά όταν το συναντούσαν στο δρόμο σιγοψιθύριζαν «Να ο αλλιώτικος», άλλες φορές «Να ο παράξενος» ή «Να ο κόκκινος» και άλλοτε «Να ο διαφορετικός». Η ζωή του γινόταν κάθε μέρα όλο και πιο δύσκολη. Όταν πήγαινε στα μαγαζιά για να ψωνίσει, τον έδιωχναν γιατί ήταν διαφορετικός. Από τη δουλειά του τον έδιωξαν γιατί ήταν διαφορετικός. Οι φίλοι του σταμάτησαν να τον κάνουν παρέα γιατί ντρέπονταν που ήταν διαφορετικός. Και ο Πορφύριος έκλαιγε και ρωτούσε τον εαυτό του. «Τώρα πρόσεξαν όλοι ότι είμαι κόκκινος και διαφορετικός». Και αφού δεν μπορούσε να δώσει απάντηση, έλεγε πάλι στον εαυτό του. «Δεν γίνεται αλλιώς, δεν πάει άλλο. Παίρνω τα μπογαλάκια μου και φεύγω από αυτή τη χώρα». Και έτσι λοιπόν πήρε τις οικονομίες του, έβαλε στη βαλίτσα του ό,τι πιο απαραίτητο είχε, κοίταξε ένα γύρω το μικρό σπιτάκι του σαν να το αποχαιρετούσε και έφυγε από αυτό. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, όμως παρουσιάστηκε ακόμα ένα πρόβλημα. Δεν μπορούσε να βρει μέσο για να ταξιδέψει. Γιατί στα λεωφορεία, στα αεροπλάνα, στα τρένα, όπως και στα πλοία δεν τον δέχονταν γιατί ήταν διαφορετικός. Έτσι το μόνο μέσο που βρήκε ήταν ένα μικρό σαπιοκάικο που είχε για καπετάνιο του έναν παμπώνυρο κακό και φιλοχρήματο άνθρωπο. Ο Πορφύριος, αφού δεν είχε άλλη επιλογή, του πλήρωσε το εισιτήριο, ό,τι είχε και δεν είχε. Άλλωστε το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να φύγει για να βρει μια καλύτερη ζωή. Σαλπάρισαν λοιπόν για το ταξίδι στο άγνωστο. Ύστερα από μέρες, και ενώ ήταν μεσοπέλαγα, έπιασε μεγάλη φουρτούνα με κύματα που ήθελαν να καταπιούν το σαπιοκάικο. Τότε ο πονηρός καπετάνιος, για να γλιτώσει αυτός το καίκι και τα χρήματά του, έσπρωξε τον Πορφύριο στη θάλασσα να θαλασσοπνίγεται και αυτός όπου φύγει. Μερικές φορές όμως η τύχη βοηθάει και αυτούς που την έχουν ανάγκη. Κι έτσι ο Πορφύριος, κολυμπώντας μέρες και νύχτες, κατάφερε να φτάσει σε μια ακτή. Αποκαμωμένος, κοιμήθηκε στην άμμο και όταν ξύπνησε, βάλθηκε να ψάχνει άνθρωπο. Περπάτησε αρκετά, όταν κάποτε συνάντησε όχι έναν, αλλά πολλούς ανθρώπους, που ήταν μάλιστα όλοι σαν κι αυτόν. Ήταν όλοι κόκκινοι. Η χαρά του Πορφύριου, σαν τους είδε, ήταν πολύ μεγάλη. Η απογοήτευσή του όμως ήταν μεγαλύτερη. Γιατί και οι κόκκινοι άνθρωποι, όπως και οι άσπροι, τον αντιμετώπισαν εχθρικά. Όχι όμως γιατί ήταν διαφορετικός, αλλά γιατί ήταν ξένος. Και όλα κι όλα, εκεί στο Κοκκινιστάν, έτσι έλεγαν τη χώρα αυτή με τους κόκκινους ανθρώπους, δεν δέχονταν τους ξένους. Πίστευαν ότι τους έπαιρναν τις δουλειές και τους βρώμιζαν τη χώρα. Γι' αυτό φώναξαν αμέσως τους αστυνομικούς για να τον συλλάβουν. Αυτοί πήγαν γρήγορα και με χειροπέδες τον έριξαν σε μια φυλακή. Εκεί ο Πορφύριος βρέθηκε ανάμεσα σε πολύχρωμους και διαφορετικούς ανθρώπους από διάφορες χώρες. Ήταν από την Πορτοκαλία, ήταν από το Κιτρινιστάν, από το Πρασινιστάν, την Κιανία, κάποιος ήταν και από το Μπλεβούργο και κάποιος άλλος από το διπλανό του το Μοφστάιν. Ένας άλλος ήταν από τα νησιά Φόξια και ένας από τη Μαυρική. Τι παράξενο όμως, ήταν και ένας άλλος ασπρικανός, αλλά αυτός ήταν άσπρος. Κάποτε ήρθε η μέρα όμως να ξαποστείλουν όλους αυτούς τους πολύχρωμους, διαφορετικούς ανθρώπους μαζί με τον Πορφύριο πίσω στις πατρίδες τους. Έτσι τους έβαλαν σε ένα καράβι και εξού να πάνε από εκεί που ήρθαν. Όταν όμως το καράβι φορτώθηκε, έμοιαζε να κουβαλάει ένα πανέμορφο ανθρώπινο ουράνιο τόξο, που βάλθηκε να το σκορπίσει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Το καράβι ξεκίνησε το ταξίδι του και έπλεε προς τους χρωματιστούς προορισμούς του. Και ο Πορφύριος, αφού η διαδρομή ήταν μεγάλη, εκμεταλλεύτηκε το χρόνο και μάθαινε τις ιστορίες των συνταξιδιωτών του.
των πολύχρωμων διαφορετικών ανθρώπων. Ήταν λες και άκουγε τη δική του ιστορία ξανά και ξανά από χρωματιστά στόματα. Και έμοιαζαν όλες με τη δική του. Τότε κατάλαβε ότι στον κόσμο οι διαφορετικοί άνθρωποι είναι πάρα πολλοί. Ίσως μάλιστα είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι ίδιοι. Το πλοίο ταξίδεψε μέρες πολλές και αφού σταμάτησε στα λιμάνια των άλλων χωρών, έφτασε και στο λιμάνι της Ασπρικής. Ο Πορφύριος κατέβηκε τότε από το πλοίο και ένιωθε σαν ξένος στην ίδια του τη χώρα. Περπατούσε σε μικρούς δρόμους και σοκάκια, προσπαθώντας να κρυφτεί από τα μάτια των συμπατριωτών του. Κάποτε έφτασε στο σπιτάκι του και κρύφτηκε ανακουφισμένος σε αυτό. Η αγωνία του όμως για τα μελούμενα τον έκανε να ονειρεύεται ξύπνιος και να παραμιλά. «Τι καλά που θα ήταν να ήμουν άσπρος κι εγώ, ίδιος μέσα στους ίδιους». Τότε θυμήθηκε εκείνο τον παράξενο τραγουδιστή, τον Παπα Κλάξον, που δώσε πολλά λεφτά για φάρμακα και για τροσόφια και από μαύρος έγινε άσπρος. «Έτσι θα κάνω κι εγώ», συνέχισε να παραμιλά. «Από κόκκινος θα γίνω άσπρος, μόνο που τα δικά μου για τροσόφια θα είναι πινέλο και άσπρη πογιά». Σε λίγο βάλθηκε να βάφεται, από κόκκινος έγινε γρήγορα κάτασπρος. Γεμάτος χαρά από την αλλαγή, βγήκε καμαρωτός στο δρόμο. Ένιωθε επιτέλους ίδιος με τους ίδιους. Ένας άσπρος μες τους άσπρος. Κι ήταν τόσο μεγάλη η χαρά του, που δεν πρόσεξε πως κάτω από τον γκρίζο του ουρανού άνοιγαν σιγά σιγά οι ομπρέλες που είχαν στα χέρια τους οι ασπρικανοί. Μα η βροχή που ερχόταν δεν μπορούσε να χαλάσει τη χαρά του Πορφύριου. Δυστυχία του όμως, τρόμος και πανικός σκορπίστηκε στους άσπρους, γιατί οι σταγόνες της βροχής ξέβαφαν το ασπροβαμμένο χρώμα και τον έκαναν να μοιάζει σαν να είχε αρρώστια κολλητική. Τρομαγμένος και αυτός από τον τρόμο των άλλων, πήρε όση δύναμη και κουράγιο είχε και έτρεξε να χαθεί στους δρόμους της πόλης. Σε λίγο η βροχή τον ξέβαψε τελείως. Έχοντας αποκτήσει και πάλι το κόκκινο χρώμα του, προσπάθησε με αγωνία και φόβο να κρυφτεί ανάμεσα στα κτίρια των στενών δρόμων. Στον τρόμο, το φόβο και την αγωνία του ήρθε να προσθεθεί και η ταραχή, γιατί ακούστηκαν κάτι παιδικές φωνές πανικού που όλο τον πλησίαζαν. Ήταν 4-5 παιδάκια που έτρεχαν κυνηγημένα από έναν άνθρωπο με ένα άδειο τσουβάλι στο χέρι. Τα παιδιά πέρασαν τρέχοντας μπροστά από τον κύριο Πορφύριο και όταν με τη σειρά του περνούσε και ο τύπος με το τσουβάλι, χωρίς δισταγμό, ο Πορφύριος άπλωσε το πόδι του. Τότε ο κυνηγός των παιδιών βρέθηκε φαρδής, πλατής και τσουβαλιασμένος στο δρόμο. Τα παιδιά σώθηκαν και ο κύριος Πορφύριος, ξεχωριστός, έγινε ήρωας για αυτή την πράξη του. Γλίτωσε τον κόσμο από το πιο αδίστακτο κλέφτη παιδιών. Γι' αυτό η πολιτεία τον παρασημοφόρησε, ανακηρύσσοντάς τον μεγάλη προσωπικότητα της Ασπρικής. Από τότε οι δημοσιογράφοι του ζητούσαν συνεχώς συνεντεύξεις. Αλλά αυτός έλεγε σεμνά: «Μα δεν έκανα τίποτα σπουδαίο. Έκανα αυτό που θα έκανε κάθε άνθρωπος». Και σε επίμονες ερωτήσεις τους, τι είχε να πει για τα ταξίδια του και τους πολύχρωμους διαφορετικούς ανθρώπους που γνώρισε, αυτός απαντούσε: «Μου έκανε εντύπωση πόσοι πολύχρωμοι και διαφορετικοί άνθρωποι υπάρχουν. Τότε κατάλαβα ότι δεν είμαι μοναδικός διαφορετικός άνθρωπος στον κόσμο. Μα πιο πολύ μου έκανε εντύπωση το κλάμα των παιδιών τους. Όταν έκλαιγαν, ό,τι χρώμα και να είχαν, από ποια χώρα και να ήταν, το κλάμα τους ήταν κλάμα και ήταν ίδιο. Κατάλαβα δηλαδή ότι στη λύπη και στον πόνο είμαστε όλοι ίδιοι. Καλύτερα λοιπόν να χαμογελούμε και να χαιρόμαστε κι ας είμαστε διαφορετικοί». Αυτό ήταν το παραμύθι. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα παιδιά μου έχουν ήδη κοιμηθεί. Καλό σας βράδυ.